Αυξήθηκαν στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου οι ασθενείς με κορονοϊό που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, ενώ πιθανή είναι και η λειτουργία δεύτερης κλινικής για αυτά τα περιστατικά. Σύμφωνα με τον διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, το μεγαλύτερο μέρος αφορά ανεμβολία στους ασθενείς. Ενδεχομένως έχει επηρεάσει και το καλοκαίρι, διακοπές πολλών και φαίνεται ότι υπάρχει πραγματικά μια ενδιαφέρον από τον κόσμο να έρθει να εμβολιαστεί. Τώρα όσον αφορά τα κρούσματα τα οποία βγαίνουν θετικά, είναι πολλά. Ο ΕΟΔΗ χθες ανακοινώσε για την περιφερειακή μας ενότητα 27, αν δεν κάνω λάθος. Και στο νοσοκομείο σήμερα τα δείγματα που πήραμε είχαμε, μέχρι στιγμής έχουμε κάνει 84 τεστ και βγάλαμε 18 θετικά και αυτό είναι ανησυχητικό. Το καλό είναι όμως ότι τα περισσότερα, μπορώ να πω σε ποσοστό 90% και πάνω, φεύγουν με οδηγίες στο σπίτι τους. Σήμερα κάναμε μία εισαγωγή, ευτυχώς κάναμε όμως 4 εισιτήρια και αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε 11 ασθενείς στην κορονοϊκή και 2 στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Και πέρα θα ήθελα να απευθυνθώ για πολλωστή φορά στους συμπολίτες μου και να τους πω ότι ναι, καλοκαίρι, ναι, διακοπές, αλλά θα καθιερώσουμε και λίγο από τον χρόνο μας, λίγο από τον χρόνο μας, να κάνουμε την αίτηση στην πλατφόρμα του Υπουργείου και να πάρουμε να εμβολιαστούμε. Είναι επιτακτική ανάγκη το ποσοστό το οποίο έχουμε φτάσει στην περιφερειακή μας ενότητα πάνω από το 60% των εμβολιαστέντων. Πρέπει αυτό να γίνει πολύ, να φτάσει στα επίπεδα του 80%. Επομένως, επιτακτική ανάγκη είναι οι συμπολίτες μας, οι οποίοι μέχρι στιγμής είτε έχουν κάποιες φοβίες, είτε εγώ πιστεύω ότι δεν έχουν ενημερωθεί σωστά, να ενημερωθούν από τον γιατρό τους, από τον γιατρό που έχουν εμπιστοσύνη. Είμαι βέβαιος ότι ο γιατρός τους θα τους προτρέψει να κάνουν το εμβόλιο. Το εμβόλιο είναι αυτό το οποίο θα στήσει αυτό το δίκτυο προστασίας, ούτως ώστε ο χειμώνας που θα μας έρθει να μην έχουμε, να μην περάσουμε τα ίδια που περάσαμε και φέτος. Για τα σημερινά και το χθεσινό δύο εισαγωγές που είχαμε δεν ενημερώθηκα, αλλά μέχρι το Σάββατο όλα τα περιστατικά που ήταν μέσα ήταν ανεμβολίαστα. Επιτρέψτε μου αυτά, η σημερινή εισαγωγή και η χθεσινή δεν ενημερώθηκα, παράληψή μου, αλλά δεν ενημερώθηκα. Αλλά μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι όλα τα περιστατικά που νοσηλευόντουσαν ήταν ανεμβολίαστα. Γιατί το ρωτάω, γιατί υπάρχει ένα άγχος γενικότερα. Εγώ προσωπικά, ας πούμε, έχω ένα άγχος. Μπορεί να εμβολιαστήκαμε, αλλά δεν ξέρουμε τι γίνεται, τι δεν γίνεται. Γι' αυτό ρωτάω. Κοιτάξτε, κύριε Κομινέ, και εδώ θα είμαστε ρεαλιστές. Ναι. Το γνωρίζετε πολύ καλά εσείς και εσείς και όλος ο κόσμος. Τα εμβόλια έχουν 92-95% επιτυχία. Το ξέρετε πολύ καλά. Επομένως τώρα, αν είσαι στα 20, 30, 40 άτομα που αυτό το διάστημα έχουν νοσηλευτεί, αν είναι και ένα θετικό, αν είναι και ένα θετικό το οποίο έχει εμβολιαστεί, τι μας παραξενεύει, είπαμε. Τα ποσοστά δεν είναι 100%. Την ίδια στιγμή επανέρχεται ο δωρεάν διαγνωστικός έλεγχος των rapid test στο αμφιθέατρο του κτηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας μέχρι και τα τέλη Αυγούστου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται από νωρίς το πρωί μέχρι και τις 3 η ώρα το μεσημέρι, προκειμένου να προχωρήσουν σε δωρεάν διαγνωστικό έλεγχο.